του Χριστού. Αδελφοί, αρχίζουμε μία σειρά μαθημάτων από το βιβλίο Γένεσης. Όπως κάθε Δευτέρα κάναμε και παλιά, από την Παλαιά Διαθήκη, σήμερα με τη χάρη του Χριστού ξεκινάμε από τη Γένεση. Κεφάλαιο Α, εδάφιον 1. «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και τη γη. Η δε γη το άμορφος και έρημος, και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου, και πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Και είπε Θεός, γεννηθεί το φως, και έγινε φως. Και είδεν ο Θεός το φως ότι το καλόν, και διαχώρισε ο Θεός το φως από τους σκότους. Και κάλεσε ο Θεός το φως ημέραν, το δε σκότος σε κάλεσε νύχτα. Και έγινε σπέρα, και έγινε πρωί ημέρα πρώτη. Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το στερέωμα αναμέσω των υδάτων, και ας διαχωρίζει ύδατα από υδάτων, και ποίησε ο Θεός το στερέωμα και διαχώρισε τα ύδατα τα υποκάτωθεν του στερεώματος επί των υδάτων, τον επάνωθεν του στερεώματος και έγινε ούτω, και κάλεσε ο Θεός το στερέωμα ουρανών. Και έγινε σπέρα και έγινε πρωί, ημέρα Δευτέρα. Και είπε ο Θεός ας συναχθώσει τα ύδατα τα υποκάτω του ουρανού εις τόπον έναν, και ας φανεί ξηρά και έγινε ούτω. Και κάλεσε ο Θεός την ξηράν γην, και το σύναγμα των υδάτων εκάλεσε θαλάσσας, και είδεν ο Θεός ότι το καλόν. Και είπεν ο Θεός σας βλαστήσει γη χλωρών χόρτων, χόρτων κάμνοντα σπόρων και δέντρων κάρπιμων κάμνων καρπών, κατά το είδος αυτού του οποίου το σπέρμα να είναι ναυτό επί της γης. Και έγινε νούτο. Και βλάστησε η γη χλωρών χόρτων, χόρτων κάμνοντα σπόρων κατά το είδος αυτού, και δέντρων κάμνουνα καρπών, του οποίου το σπέρμα είναι εν αυτό κατά το είδος αυτού, και είδεν ο Θεός ότι το καλόν. Και έγινε σπέρα, και έγινε πρωί, ημέρα τρίτη. Και είπε ο Θεός, ας γίνωσι φωστήρες εν το στερεώματι του ουρανού, δια να διαχωρίζωσι την ημέραν από τις νυχτός, και ας είναι διασημεία και καιρούς και ημέρας και ενί αυτούς, και ας είναι δια φωστήρας εν το στερεώματι του ουρανού, δια να φέγγωσιν επί της γης, και έγινε νούτο. Και έκαμεν ο Θεός τους δύο φωστήρας τους μεγάλους, τον φωστήρα το μέγα δια να εξουσιάζει επί της ημέρας και τον φωστήρα των μικρότερων δια να εξουσιάζει επί της νυχτός και τους αστέρας. Και έδεσεν αυτούς ο Θεός εν τες στερεώματι του ουρανού δια να φέγγωσιν επί της γης και να εξουσιάζωσιν επί της ημέρας και επί της νυχτός και να διαχωρίζωσι το φως από τους σκότους. Και είδεν ο Θεός ότι το καλόν. Και έγινε εσπέρα και έγινε πρωί μέρα Τετάρτη. Και είπεν ο Θεός σας γεννήσωσι τα ύδατα εν αυθονία, νυχτά έμψυχα και πετεινά πετώμενα επάνθα της γης κατά το στερέωμα του ουρανού και ποίησεν ο Θεός τα κύτητα μεγάλα και πανέψυχων κινούμενων τα οποία γέννησαν εν αυθονία τα ύδατα κατά το είδος αυτών και παν πετεινών πτερωτών κατά το είδος αυτού και είδεν ο Θεός ότι το καλόν και ευλόγησεν ο Θεός λέγον αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τα ύδατα εν τες θαλάσσες και τα πετεινά ας πληθύνονται επί της γης και έγινεν εσπέρα και έγινε πρωί ημέρα Πέμπτη. Και είπεν ο Θεός σας γεννήσει γη ζώα έμψυχα κατά το είδος αυτών, κτίνη και ερπετά και ζώα της γης κατά το είδος αυτών και έγινε νούτο. Και έκαμεν ο Θεός τα ζώα της γης κατά το είδος αυτών και τα κτίνη κατά το είδος αυτών και πάνε ερπετών της γης κατά το είδος αυτού. Και είδεν ο Θεός ότι το καλόν. Και είπεν ο Θεός, ας κάμουμε έναν άνθρωπον κατοικών αημών και καθομοίωσιν ημών και ας εξουσιάζει επί των ιχνίων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των κτηνών και η πάση της γης και παντός ερπετού έρποντος επί της γης. Και ποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατοικών αεαυτού. Κατοικών Θεού επίησε αυτόν. Άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς. Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς ο Θεός. Αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη και κυριεύσατε αυτήν και εξουσιάζετε επί των ιχθείων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί παντός ζώου κινωμένου επί της γης. Και είπεν ο Θεός ιδού, σας έδωκα πάντα χόρτων κάμνοντα σπόρων ως τη σύνεπη του προσώπου πάση της γης και παν δέντρων το οποίον έχει εν εαυτό καρπών δέντρου κάμνοντα σπόρων ταύτα θέλου συνίσθηση σας προστροφήν. Και εις πάντα τα ζώα της γης και εις πάντα τα πετεινά του ουρανού και εις πάν ερπετών έρπων επί της γης και έχουν εν εαυτό ψυχή ζώσα εδώ και πάντα χλωρών χόρτων εις τροφήν και έγινε νούτο. Και είδε ο Θεός πάντα ως επίησε και ειδού ήσαν καλαλίαν
και έγινε σπέρα και έγινε πρωί ημέρα έκτη. Και συνετελέστησαν ο ουρανός και η γη και πάσα η στρατιά αυτών. Και είχε συντελεσμένα ο Θεός εν τη ημέρα τη εβδόμητα έργα αυτού τα οποία έκαμε, και ανεπαύθη την ημέρα την εβδόμηνα από πάντων των έργων αυτού τα οποία έκαμε, και ευλόγησαν ο Θεός την ημέρα την εβδόμη και γίασε αυτήν, διότι εν αυτή ανεπαύθη από πάντων των έργων αυτού τα οποία έκτισε και έκαμε ο Θεός. Αμήν. Η αλήθεια, η απόλυτη αλήθεια, το σχέδιο και το έργο του Θεού επί της γης αλλά και στον ουρανό είναι εξ αποκαλύψεως Θεού και αυτό αποτελεί την αληθινή θρησκεία. Γιατί ο Θεός αποφάσισε στους ανθρώπους το 1500 περίπου π.Χ. να επισκεφθεί το σπέρμα του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, χρησιμοποιώντας το δούλο του το Μωυσή, έναν άντρα τον οποίο εξέλεξε, κατήρτισε, εκπαίδευσε και χρησιμοποίησε με έναν τρόπο απόλυτα θεϊκό, τον εκάλεσε και του αποκάλυψε την απόλυτη αλήθεια, το σχέδιο και το έργο του Θεού, σε αντίθεση με όλα τα άλλα κράτη, έθνη, λαούς που όλοι είχαν τη δική τους γένεση αλλά ήταν κατασκευάσματα και φαντασίες ανθρώπινες. Μόνο ο Θεός ήξερε την αλήθεια και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εβραίους λέγει «Διαπίστεως εννοούμε ότι οι αιώνες απ' αρχής εκτίσθησαν με τον Λόγο του Θεού ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φυσικών, θα πρόσθετα εγώ, φαινομένων, εκ φαινομένων, δεν έγινε τίποτα εκ φυσικών φαινομένων, αλλά όλα έγιναν με τον Λόγο του Θεού. Και αυτό το ξέρει μόνο ο λαός Ισραήλ την εποχή εκείνη, ο λαός του Θεού, και σήμερα πάλι ο λαός του Θεού, όπου η συνέχεια της Παλαιάς Διαθήκης είναι η Καινή Διαθήκη, είναι ο Ιησούς Χριστός, το σπέρμα του Αβραάμ, εν το οποίο θα ευλογηθούν πάντα τα έθνη. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο θαύμα, αδελφοί, αυτό που είναι μπροστά μας και διαβάζουμε και το αποκαλούμε γένεσης. Και εν γέννη την πετάτευκο. Εν γέννη δηλαδή τα πέντε πρώτα βιβλία που ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους μέσα από τον Μωυσή και μέσα από την εβραϊκή γλώσσα. Είναι ένα μεγάλο θαύμα. Μπορούμε να πάρουμε τη γενεαλογία όλων των ανθρώπων, όλων των λαών. Μερικές από αυτές τις γενεαλογίες είναι πιο παλιές από το Μωυσή. Περισσότερες είναι πολύ αργότερα, όπως η ελληνική. Αλλά εκείνο που θα διαπιστώσουμε είναι παραμύθια ανθρώπινα. Έχουν κάποιες ελάχιστες αλήθειες παρμένες από το Λόγο του Θεού, αλλά είναι παραμύθια. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε εμείς τώρα το 2000 μετά Χριστό ότι κρατάμε στα χέρια μας ένα βιβλίο που ο Θεός έγραψε 3.500 χρόνια πριν ο Θεός το έγραψε για να μην είμαστε στο σκοτάδι αλλά να έχουμε το φως το αληθινό. Και μάλιστα από την Παλαιά Διαθήκη, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη μπορεί κανείς να διακρίνει το Χριστό και την Καινή Διαθήκη, αλλά και μέσα από την Καινή Διαθήκη μπορεί κάποιος να ερμηνεύσει αληθινά την Παλαιά Διαθήκη. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Έχουν διαφορετικό σκοπό, αλλά δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει κανένας.
Παλαιά Διαθήκη εδόθη για τη διδασκαλία, για τον έλεγχο, για την επανόρθωση, για την κατάρτιση του ανθρώπου, για να γνωρίσει πράγματα που δεν θα μπορούσε ποτέ να τα γνωρίσει αν δεν της το αποκάλυπτε ο Θεός. Και η Καινή Διαθήκη εδόθη χάριν του Χριστού, να γνωρίσει ο άνθρωπος τον Χριστό και να σωθεί δι' αυτής. Το Ευαγγέλιο του Χριστού για να σωθούμε αν στεκόμεθα. Αλλά όλη η Γραφή, και Παλαιά και Καινή, το βέβαιο είναι ότι είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος στον άνθρωπο. Εάν φανταστείτε πώς θα ήταν η γνώση των ανθρώπων, η γνώση σου και η γνώση μου, εάν δεν υπήρχε η Γένεσης και να την είχαμε διαβάσει. Με την επιστήμη δεν μπορεί να βγάλει κανείς άκρη, μιλάνε για το μεγάλο μπούμ, ό,τι θέλουν λένε. Καθένας βγάζει μια θεωρία, προσπαθεί να την αποδείξει, αποτυγχάνει, αλλά η θεωρία του μένει. Στην παλαιά εποχή λοιπόν υπήρχε η μυθολογία, στην καινούργια εποχή υπάρχει η επιστήμη που δεν μπορεί να ερμηνεύσει αυτά τα οποία με τόσο απλό τρόπο ο Θεός μας εξηγεί. Και οι πρώτες λέξεις της Γένεσης είναι καθοριστικές. «Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη». Κάποια στιγμή υπήρξε αρχή, όχι του Θεού, του έργου του Θεού. Και πάντοτε, αδελφοί, στο έργο του Θεού υπάρχει μία αρχή. Και η αρχή είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τον ίδιο το Θεό, το θέλημά Του, τις προθέσεις Του και τις αποφάσεις Του, το έργο Του και την αλήθεια Του. Κάποια στιγμή η αρχή της ζωής μας ήταν ότι γεννηθήκαμε. Ο Θεός το αποφάσισε, ο Θεός το έκανε. Κάποια στιγμή αναγεννηθήκαμε, αυτό και αν το έκανε ο Θεός. Κάποια στιγμή μας πρόσθεσε ο Χριστός στην Εκκλησία Του, αυτό και αν το έκανε ο Θεός. Πάντοτε υπάρχει η αρχή. Και όχι μια φορά, κατ' επανάληψη. Εν αρχή λοιπόν ο Θεός επίησε τον ουρανό και τη γη. Μέσα σε αυτές τις λίγες λέξεις κρύβονται φοβερές αποκαλύψεις και αλήθειες. Πρώτα ο Θεός έφτιαξε τον ουρανό, τον τόπο της κατοίκησής Του. Έφτιαξε αγγέλους, αρχαγγέλους, χεροβίμ, σεραφείμ, το θρόμο Του, τον τρίτο ουρανό. Έφτιαξε καταρχάς το διάβολο και το σατανά, ο οποίος ήταν χερούβ επισκιάζων και ο πρώτος πάντων των αγγέλων, ο οποίος ήτο πλήρης σοφίας, τέλειος εις το κάλος, γεμάτος με χαρίσματα Πνεύματος Αγίου και είχε και αποστολή. Η υπηρεσία των τυμπάνων Του και των αυλών Του ήτανε προετοιμασμένη για Αυτόν την ημέρα που εκτίστη. Ο Θεός τα είχε όλα έτοιμα για το χερούβ το επισκιάζουν, για να Τον δοξάζει. Αλλά το χερούβ το επισκιάζουν υπερηφανεύθηκε, η καρδιά Του υψώθη δια το κάλος Του, έφθυρε τη σοφία Του εξαιτίας της λαμπρότητός Του, με αποτέλεσμα ο Θεός να αποφασίσει να Τον ρίξει από το θρόνο Του, από το βασίλειό Του, και Αυτός να παρασύρει και το εν τρίτον των αγγέλων. Τον αποκάλεσε αιωσφόρο, Υιό της Αυγής. Και ο Χριστός είπε, είδα τον σατανά ως αστραπή εκ του ουρανού πεσόντα, που αποδεικνύει την προέλευση και την ύπαρξη του Ιησού του Ναζωραίου, ότι ήταν απαρχής ο Θεός όταν έκτισε τα πάντα ο Θεός. Μετά λοιπόν την αποστασία του διαβόλου, ο Θεός αποφάσισε να χτίσει και τη γη. Ανάμεσα στο «εν αρχή επίσης ο Θεός τον ουρανό και τη γη» υπάρχει αυτό το μεγάλο διάλειμμα
χρονικά της πτώσεως του σατανά που οδήγησε το Θεό να προχωρήσει, δεν θα έλεγα σε αλλαγή σχεδίων γιατί ο Θεός γνωρίζει τα πάντα εξ αρχής, αλλά να προχωρήσει το εξ αρχής προγραμματισμένο σχέδιό του και έτσι έφτιαξε τη γη. Και ο στόχος του να φτιάξει τη γη είναι για να φτιάξει ένα πλάσμα που θα το φτιάξει πλέον κατά την εικόνα και την ομοίωση τη δική του, όπως είναι γεγραμμένο. Δεν είναι καλόν στον άνθρωπο να είναι μόνος, για να υπάρχει στον ουρανό όμοιος με Αυτόν. Γι' αυτό όταν έφτιαξε τον ουρανό έφτιαξε και τα οικήματα, πολλά οικήματα, τα οποία πρέπει να γεμίσουμε. Και έτσι ξεκινάει τώρα το σχέδιο του Θεού για την δημιουργία του ανθρώπου, τη σωτηρία του ανθρώπου και τη μεταφορά των ανθρώπων από τη γη στον ουρανό. Ενώ μεταφέρεται ο διάβολος από τον ουρανό στη γη, ιδιαιτέρως στα μέσα της εφταετίας του Αντίχριστου, πέφτει στη γη. Στον ουρανό ανεβάζει ο Θεός τα πλάσματά του, τα οποία έφτιαξε κατά την εικόνα του και την ομοίωσή του. Είναι φοβερό το σχέδιο του Θεού στη λεπτομέρεια, στην επιμέλεια, στην υπομονή που κάνει ο Θεός, στο να γίνουν όλα ευσχημόνως και κατά τάξη. Όταν έφτιαξε λοιπόν τη γη, η γη το άμορφος, δεν είχε μορφή, ή το έρημος, δεν υπήρχε τίποτα επάνω της, και σκοτάδι υπήρχε μόνο επί του προσώπου της αβύσσου. Όλη η άβυσσος έξω από την γη ήταν μέσα στο σκοτάδι. Και Πνεύμα Θεού εφαίρεται επί της επιφανίας των υδάτων, που σημαίνει ότι όλη η γη ήταν καλυμμένη από ύδατα. Ένας μοναδικός πλανήτης, θα έλεγα, που έφτιαξε ο Θεός. Και όπως θα δούμε, όλη η γέννηση ασχολείται με το δικό μας ηλιακό σύστημα και μόνο. Ένας μοναδικός πλανήτης, τουλάχιστον στο δικό μας ηλιακό σύστημα, πιστεύω και παντού, που υπάρχει εναφθονία νερό, που το νερό είναι, όπως θα δούμε, η πηγή της ζωής. Πουθενά άλλου δεν υπάρχει νερό. Η γη την οποία έφτιαξε ο Θεός ήταν άμορφος, ήταν έρημος. Παντού σκοτάδι και όλο το πρόσωπο της επιφανίας της γης καλυμμένο από νερό, και Πνεύμα Άγιο εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Το Πνεύμα το Άγιο ήταν εκεί για να δημιουργήσει αυτά που ο Θεός αποφασίζει, προφητεύει με το Λόγο Του και το Πνεύμα το Άγιο εκτελεί. Μια ωραία εικόνα. Καταρχάς δεν υπήρχε τίποτα. Όταν αποφάσισε ο Θεός να δημιουργεί και δημιούργησε πρώτα το θρόνο της δόξης Του, τον τρίτο ουρανό, τον τόπο της κατοίκησής Του, τον γέμισε με τα στρατεύματα του ουρανού. Όπως είπαμε και επαναλαμβάνω, έπεσε ο διάβολος και παρέσυρε το τρίτο των αγγέλων, αλλά έχει τη δυνατότητα, όπως φαίνεται στον Ιώβ, να επισκέπτεται το Θεό και το θρόνο Του, αλλά ξεπεσμένος. Και κάτω τώρα ένα μικρό αστεράκι, πολύ μικρό, η γη, που όμως έχει πολύ μεγάλο μέλλον. Γιατί κάποια στιγμή θα δημιουργηθούν νέα γη και νέοι ουρανοί, εκεί που θα κατοικεί ο Πατέρας Θεός, με το αρνίον το εσφαγμένο και με την ύμφη, με όλους τους πιστούς, αλλά και τους φίλους του νυμφίου. Απίστευτο το σχέδιο του Θεού και η αρχή ασήμαντη. Μία κοκκιδίτσα στο δικό μας ηλιακό σύστημα και φανταστείτε τι κοκκιδίτσα στο αστρικό ουρανό, στο σύνολο του σύμπαντος. Και όμως ο Θεός έχει στρέψει με προσοχή το βλέμμα Του
πάνω σε αυτή τη μικρή κουκκιδίτσα που την έφτιαξε μόνο και μόνο γι' αυτό. Και σκεφτείτε τώρα, γι' αυτό είναι φοβερός ο Θεός, ότι πάνω σε αυτή τη μικρή κουκκιδίτσα που ο Θεός έφτιαξε, την κόσμησε, θα το δούμε, είσαι εσύ. Είσαι εσύ και ο παντοδύναμος Θεός που δεν τον χωράνε τα σύμπαντα έρχεται και σε επισκέπτεται, σου μιλάει, κατοικεί μέσα σου, σου λέει ότι σ' αγαπάει και δεν έφτανε αυτό, αλλά αυτός ο παντοδύναμος Θεός δεν ελυπήθηκε τον Υιό Του τον Μονογενή, ο οποίος εξήλθε εξ αυτού στο Λόγο του Θεού, τον έστειλε στη γη, όχι χωρίς τη θέλησή Του, με τη θέλησή Του, καθώς είπε ο Θεός, ποιος θα υπάγει δι' ημάς για να σώσει τους ανθρώπους, και ο Λόγος του Θεού είπε, ιδού εγώ ο Θεέ θα πάω με χαρά για να κάνω το δικό Σου θέλημα. Ο αιώνιος, ο παντοδύναμος Θεός που έφτιαξε αυτή την κουκκιδίτσα που λέγεται εκεί και μέσα σε αυτή έβαλε σένα και εμένα και ασχολείται με ιδιαίτερο τρόπο με εμάς. Απίστευτο δεν είναι, αδερφοί? Το μέγεθος του Θεού, η δύναμη του Θεού, η δόξα του Θεού, η γη και εσύ και εγώ. Αλληλούια. Και τώρα βλέπουμε πως εξελίσσεται σιγά σιγά το σχέδιο του Θεού. Την πρώτη μέρα. Τώρα οι μέρες δεν ξέρουμε τι είναι. Άλλοι λένε ότι είναι 24 ώρες ημέρες, γιατί ο Θεός ό,τι θέλει κάνει. Δεν έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι, καθώς διαβάζω. Άλλοι λένε ότι είναι περίοδοι χιλιάδων ή μυριάδων ετών. Άλλοι λένε αυτό που λέει η Γραφή, ότι 1000 χρόνια είναι μία μέρα. Εκείνο που λέμε εμείς είναι ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν ξέρουμε τίποτα. Και ευχαριστούμε τον Θεό που δεν ξέρουμε τίποτα, αλλά μας αποκαλύπτει ο Θεός τα πάντα. Την πρώτη μέρα, καθώς έβλεπε ο Θεός τη γη την άμορφο, την έρημο, το σκοτάδι στο πρόσωπο όλης της Αβύσσου, όπου ο Άβυσσος είναι όλο το ηλιακό μας σύστημα, χωρίς τον ήλιο και τη σελήνη, και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως, και χωρίς καθυστέρηση, γι' αυτό πολλοί στηρίζονται, υποστηρίζουν ότι είναι πραγματικά 24 ώρες ημέρες και ισχυρίζονται ότι δεν φαίνεται ότι δεν είναι, αλλά δεν φαίνεται και ότι είναι. Αλλά για να γίνει φως, ένα δευτερόλεπτο θέλει ο Θεός. Είπε, γεννηθεί το φως και έγινε το. Δηλαδή ο Θεός δεν θέλει πολλά χρόνια και πολλές προσπάθειες για να κάνει με το Λόγο Του αυτό που λέει. Εν πάση περιπτώσει, επιμένω ότι εμείς δεν ξέρουμε. Εμείς ξέρουμε ότι μια μέρα, είτε 24 ώρες, είτε 1000 χρόνια, είτε 1000 χρόνια, μέσα σε μια μέρα, την πρώτη μέρα ο Θεός είπε, γεννηθεί το φως και γένετο. Και δεν ξέρουμε πώς είναι, γιατί την τέταρτη μέρα δημιουργούνται οι φωστήρες, ο ήλιος και η σελήνη. Όμως ο Θεός είπε, γεννηθεί το φως και γένετο. Στην Άβυσσο, που υπήρχε μόνο σκοτάδι. Και είδεν ο Θεός ότι το φως το καλόν και διεχώρησεν ο Θεός το φως από το σκότος και κάλεσε ο Θεός το φως ημέρα, το δε σκότος σε κάλεσε νύχτα. Το διεχώρησε. Με ποιο τρόπο δεν ξέρουμε, αλλά ξέρουμε ότι το διεχώρησε. Και έτσι ενώ σε όλο το πρόσωπο της Αβύσσου υπήρχε σκότος, τώρα υπάρχει φως και σκότος. Υπάρχει ημέρα και νύχτα. Και τώρα πάμε στη δεύτερη μέρα. Ένα άλλο μεγάλο θαύμα. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το στερέωμα αναμέσω των υδάτων και ας διαχωρίζει ύδατα από υδάτων.
Και επίησεν ο Θεός το στερέωμα και διεχώρισε τα ύδατα τα υποκάτωθεν του στερεώματος από των υδάτων του επάνωθεν, τον επάνωθεν του στερεώματος και έγινε ότου και κάλεσε ο Θεός το στερέωμα ουρανό. Έκανε ένα θόλο, έναν ουρανό. Εάν διαβάσουμε δίπλα στο 20 εδάφιο, θα δούμε για ποιον καταρχάς ουρανό εννοεί. Διαβάζω το 20 εδάφιο και είπε ο Θεός, σας γεννήσωση τα ύδατα εν αφθονία, νυκτά έμψυχα και πετεινά πετώμενα επάνωθεν της γης, κατά το στερέωμα του ουρανού. Άρα λοιπόν ο ουρανός αρχίζει πάνω από τη γη. Αργότερα θα δούμε, στο 15 εδάφιο λέγει, κι ας είναι διαφωστήρας εν το στερεώματι του ουρανού, διαναφέγγωσιν επί της γης. Τώρα μιλάει τον ουρανό, το ηλιακό μας σύστημα. Άρα το στερέωμα αρχίζει από τη γη και φτάνει, και αυτό το καλεί ουρανό ο Θεός. Και διαχωρίζει τα ύδατα, τα σύννεφα, ώστε η γη να μην πλημμυρίζει, όπως ήταν καταρχάς πλημμυριζόμενη από ύδατα. Και το ξαναδιαβάζω. Και επίησε ο Θεός το στερέωμα και διεχώρισε τα ύδατα, τα υποκάτωθεν του στερεώματος από των υδάτων, τον επάνωθεν του στερεώματος. Και φαίνεται ότι σε αυτό τον ουρανό που είναι πάνω από τη γη και κάτω από το στερεώμα, εν το στερεώματι του ουρανού, εκεί πετάνε τα πουλιά. Μιλάει λοιπόν για αυτόν τον ουρανό κάτω από τα σύννεφα. Και επίσης τα σύννεφα είναι ένα μεγάλο θαύμα. Πώς ισορροπεί δηλαδή η ποσότητα του ύδατος στη γη, ώστε τα όρια της θάλασσας, όπως θα δούμε παρακάτω, είναι συγκεκριμένα και δεν μεταβάλλονται. Εάν ανοιχτούν όπως ανοίχτηκαν κάποτε με τον Νόε, τα ύδατα από την Άβυσσο κάτω από τη γη και οι καταράκτες του ουρανού, τότε η γη πάλι θα πλημμυρίσει. Ο Θεός όμως διατηρεί μια απόλυτη με το λόγο του ισορροπία στη γη, σε όλα τα πράγματα. Απόλυτη ισορροπία. Οι ποσότητες των υδάτων στον ουρανό είναι συγκεκριμένες, καθώς υπάρχει μεταβολή του χειμώνα και του καλοκαιριού σε όλη τη γη. Οι ποσότητες των υδάτων στη γη είναι συγκεκριμένες, καθώς τα όρια της θαλάσσης είναι προδιαγεγραμμένα ακριβώς και δεν μεταβάλλονται. Και όμως πάντοτε βρέχει και πάντοτε εξατμίζονται. Τέλεια ισορροπία. Ευχαριστούμε το Θεό. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας το πει αυτό. Τέλεια ισορροπία. Και το μεγάλο θαύμα είναι ότι αυτή η κίνηση των υδάτων είναι το μεγαλύτερο, θα λέγαμε, φυσικό, θεϊκό καθαρτήριο των υδάτων. Βιολογικός καθαρισμός. Όλη η βρώμα της γης πέφτει στη θάλασσα, καθαρίζεται από το αλάτι, εξατμίζεται, γίνεται καθαρό νερό στον ουρανό, βρέχει, γεμίζουν οι πηγές, γεμίζουν τα ποτάμια, ζουν τα ζώα, ζουν και οι άνθρωποι. Αλληλούια. Θαυμάζουμε, έτσι. Τώρα που οι άνθρωποι έχουν βρει τους βιολογικούς καθορισμούς και φτιάχνουν τις λίμνες εκεί για να καθαρίζονται τα νερά που βρωμίζουν οι άνθρωποι, ο Θεός έχει φτιάξει ένα τέλειο καθαρτήριο υδάτων, καθαρισμό υδάτων μέσα από τη θάλασσα, μέσα από την εξάτμιση και τη βροχή. Όλες οι βρωμιές και τα βρώμικα νερά πέφτουν στη θάλασσα και με έναν ωραίο τρόπο την εξάτμιση καθαρίζονται, ανεβαίνουν στον ουρανό, γιατί ό,τι ανεβαίνει στον ουρανό είναι καθαρό. Φρέχει,
Γεμίζουν οι λίμνες, γεμίζουν τα ποτάμια, γεμίζουν οι πηγές. Γεμίζει η γη με καθαρό νερό και συνεχίζει τη ζωή. Είναι ένα σύστημα, η γη, απόλυτα ανεξάρτητο. Δεν χρειάζεται τίποτα από, από το εξωτερικό περιβάλλον και ούτε φεύγει τίποτα από το εσωτερικό περιβάλλον. Απόλυτα τέλειος μηχανισμός που δεν χρειάζεται καμία επέμβαση, καμία ενέργεια, καμία βοήθεια για να συνεχίζει να υπάρχει. Όλα δουλεύουν ρολόι με το Λόγο του Θεού και με το Πνεύμα του Άγιο. Και τόσα δισεκατομμύρια άνθρωποι, κοντεύουμε τα 7 αν δεν κάνω λάθος, δεν κάνουμε άλλη από τη δουλειά από τον καταστρέφουμε τον πλανήτη αυτό. Και ο πλανήτης πάντα μένει και συνεχίζει να μένει. Γιατί? Γιατί τον διατηρεί ο Θεός. Και αφού λοιπόν έφτιαξε τον ουρανό και τέλειωσε η δεύτερη μέρα, τώρα πάμε να δούμε πώς θα τακτοποιήσει τα ύδατα πλέον. Και είπε ο Θεός, ασυναχθώσιν τα ύδατα τα υποκάτω του ουρανού εις τόπον ένα και ας φανεί η ξηρά. Και έγινε νούτο. Και κάλεσε ο Θεός την ξηρά γη και το σύνταγμα των υδάτων εκάλεσε θαλάσσας, όχι θάλασσα, πολλές θάλασσες. Είναι απίστευτος ο Λόγος του Θεού στην ακρίβειά του και στη λεπτομέρειά του. Σκεφτείτε, κάποτε ήταν άμορφος, γεμάτη από νερό, ήρθε ο Θεός, τακτοποίησε τον ουρανό και τώρα τακτοποιεί και τη θάλασσα και χωρίζει το νερό από την ξηρά από τη θάλασσα. Τώρα πια μπορεί να συνεχίσει εύκολα το γέμισμα, το στολισμό και τη δημιουργία των στρατευμάτων επί της γης. Τώρα είναι έτοιμα όλα, τακτοποιημένα, για να αρχίσει το νέο πράγμα ο Θεός. Την ίδια μέρα λοιπόν που έφτιαξε τη γη και τα θαλάσσας, είπε ο Θεός, δεν λέει τώρα γεννηθεί το στερέωμα, δεν λέει γεννηθεί το φως, δεν λέει ασυναχθούν τα ύδατα, τώρα αρχίζει να δημιουργεί η γη από μόνη της, με το Λόγο του Θεού, να δημιουργεί από μόνη της τη ζωή. Και είπε ο Θεός, ας βλαστήσει η γη. Η γη τώρα βλαστάνει. Ας βλαστήσει η γη χλωρών χόρτων, που θα δούμε στη συνέχεια ότι είναι η τροφή για τα ζώα που πρόκειται να κάνει. Ό,τι κάνει ο Θεός το κάνει σχεδιασμένο για να καλύψει μελλοντικές ανάγκες και στη ζωή μας αυτό. Ό,τι κάνει στη ζωή μας το κάνει ο Θεός για να καλύψει τις μελλοντικές μας ανάγκες. Το μελλοντικό μας σκοπό που είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Ας βλαστήσει λοιπόν η γη χλωρών χόρτων που να είναι τροφή για τα ζώα, χόρτων κάμνοντα σπόρων για να είναι τροφή για τον άνθρωπο και δέντρων κάρπιμων κάμνων καρπών κατά το είδος αυτού το οποίο το σπέρμα να είναι εν αυτό επί της γης και έγινε νούτο. Δημιούργησε λοιπόν το χλωρό χορτάρι, το γρασίδι θα λέγαμε και κάθε μορφή γρασιδιού που δεν έχει σπόρο για να τρώνε τα ζώα και χόρτο με σπόρο πως είναι τα κουκιά, το στάρι, το κριθάρι με σπόρο για να τρώνε οι άνθρωποι και δέντρο κάρπιμο με καρπό για να τρώνε πάλι οι άνθρωποι. Εκείνο όμως που θέλω να προσέξουμε αδερφοί που καταγκρεμίζει τις θεωρίες του Δαρβίνου που λέει για την εξέλιξη των ειδών, όλα όπως θα δούμε από εδώ και πέρα ο Θεός τα δημιουργεί κατά το είδος αυτών. Δηλαδή υπάρχει ένα είδος, πολλές ποικιλίες μες στο είδος, αλλά ένα είδος. Και στα ζώα, όπως θα δούμε παρακάτω, και στα φυτά. Δεν μπερδεύονται το ένα είδος με το άλλο. Δεν εξελίσσονται.
Οι ποικιλίες μπορεί να μεταβάλλονται, αλλά μέσα στο είδος. Ο πίθηκας είναι πίθηκας. Τέλειωσε. Το γουρουνάκι είναι γουρουνάκι. Μπορεί να είναι ψηλό, να είναι ξανθό, να είναι κοντό, να είναι χοντρό, είναι γουρουνάκι. Ο σκύλος είναι σκύλος. Μπορεί να είναι μεγάλος, να είναι ράτσα, να είναι μικρός, να είναι... αλλά είναι σκύλος. Κατά το είδος εκάστο. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί, γιατί δεν μας αφήνει ο πλανών την οικουμένη όλη να πλανήσει και εμάς. Γιατί πιστεύουμε στο Λόγο του Θεού. Πιστεύουμε στο Λόγο του Θεού και αμφισβητούμε όλες τις άλλες απόψεις, γνωρίζοντας ότι η αληθινή επιστήμη συμφωνεί με το Λόγο του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού περιγράφει την αληθινή επιστήμη. Ό,τι είναι έξω από το Λόγο του Θεού είναι ψέμα, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι η απόλυτη και υπέρτατη αλήθεια. Δημιουργεί λοιπόν χόρτον, που όπως είπαμε είναι τροφή για τα ζώα. Δημιουργεί χόρτον με καρπό, που είναι τροφή για τον άνθρωπο, η πρώτη τροφή για τον άνθρωπο, γιατί μετά αλλάζει τροφή μετά τον Νόε, όταν αφαιρεί ο Θεός το Πνεύμα το Άγιο από τον άνθρωπο. Εδώ είναι η τέλεια μορφή του ανθρώπου. Σκεφτείτε ότι ο άνθρωπος είναι αθάνατος, ζώντας έτσι. Αθάνατος. Η παράβαση θα φέρει άμεσα το πνευματικό θάνατο, από τη μια στιγμή στην άλλη, που είναι η απομάκρυση του ανθρώπου από το Θεό και του Θεού από τον άνθρωπο, και συν το χρόνο τον βιολογικό θάνατο, που έρχεται από τη φθορά μέσα στην οποία μπαίνει ο άνθρωπος εκ της παραβάσεώς του, καθώς ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Η παράβαση του ανθρώπου οδηγεί τον άνθρωπο στο θάνατο. Ο Θεός δεν τον έφτιαξε για να πεθαίνει. Τα έφτιαξε όλα τέλεια για να υπάρχουν και να ζουν. Δεν ήξερε ότι θα πέσει, το ήξερε. Το ήξερε γιατί αυτός τον έφτιαξε και είναι σάρκα και γνωρίζει τα πάντα. Δεν υπάρχει στον Θεό παρελθόν, παρόν και μέλλον. Στον Θεό υπάρχει ένα αιώνιο παρόν που βλέπει τα πάντα. Έφτιαξε λοιπόν τη βλάστηση κατά το είδος αυτού για να μην μας κοροϊδέψει ποτέ ο διάβολος για την εξέλιξη των ειδών, ούτε μέσα στο φυτικό κόσμο, στη χλωρίδα. Και έγινε νούτο και βλάστησε η γη χλωρών χόρτων, χόρτων κάμνοντας σπόρων κατά το είδος αυτού και δέντρων κάμνων καρπών, του οποίου το σπέρμα είναι εν αυτό κατά το είδος αυτού, και είδεν ο Θεός ότι το καλόν. Θα διαπιστώσουμε ότι δεν λέει πάντοτε ο Θεός ότι είδε ότι ήταν καλόν. Είδε το φως ότι ήταν καλό, αλλά δεν είδε το σκότος ότι είναι καλό. Είδε το στερέωμα, είδε τη γη και τη θάλασσα και είδε ότι είναι καλόν. Είδε τη βλάστηση και είδε ότι είναι καλόν. Και γιατί δημιουργεί πράγματα που δεν είναι καλά? Δημιουργεί ο Θεός το κακό? Είναι μια ερώτηση, θα τολμούσα να πω θεολογική, που έχει ταλαιπωρήσει όλους τους μελετητές. Δημιουργεί ο Θεός το κακό? Θα το μιλήσουμε άλλη φορά αυτό. Οι περισσότεροι λένε ότι ο Θεός, επειδή είναι αγαθός, δεν μπορεί να δημιουργήσει το κακό, και ό,τι είναι έξω από το Θεό είναι κακό που δημιουργείται από το διάβολο. Όχι ότι είναι δημιουργός, αλλά είναι κάτι που υπάρχει, αλλά δεν το έχει φτιάξει ο Θεός. Παρόλο που λέει η Γραφή, ο Χριστός είπε «υπάγεται στο πύρτο εξώτερον, το φτιαγμένο για σας και τους, για τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού». Είναι ένα μεγάλο ερώτημα που ίσως κάποια φορά μας δοθεί η ευκαιρία να το κουβεντιάσουμε, να το αναλύσουμε και να έχουμε κι εμείς μια άποψη, γνώμη που όμως ποτέ δεν μπορεί να είναι απόλυτη. Δηλαδή ποιο είναι το ερώτημα? Χτίζει κακό ο Θεός ή όχι? Εάν χτίζει,
τότε που είναι αγαθοσύνη του. Αν δεν χτίζει, τότε πώς υπάρχουν όλα αυτά. Όμως υπάρχουν μέσα από το Λόγο του Θεού σκέψεις που είπαμε κάποτε, ίσως μας δώσει το Θεός την ευκαιρία να τις μελετήσουμε. Και όποιος από σας θέλει, ας το μελετήσει λίγο, για να το πούμε, να το δούμε όλοι μαζί, πιθανόν σε μια συμμελέτη. Και έτσι έγινε εσπέρα και τελειώσε και η τρίτη μέρα. Εδώ θέλω να προσέξουμε ότι το φως υπάρχει, οι φωστήρες δεν υπάρχουν, η νύχτα υπάρχει, οι φωστήρες δεν υπάρχουν, ούτε ο ήλιος ούτε η σελήνη, και τα φυτά βλάστησαν που χρειάζονται οπωσδήποτε φως. Στο σκοτάδι το φυτό, όλα τα φυτά, η βλάστηση δεν αυξάνει. Άρα λοιπόν ο Λόγος του Θεού είναι σοφός. Πρέπει να υπάρξει το φως, πρέπει να υπάρξει η μέρα, πρέπει να υπάρξει η νύχτα, η οποία όμως δεν είναι αποτέλεσμα του ήλιου και της σελήνης, γιατί ο Θεός είναι φως και η απουσία του Θεού είναι σκότος. Δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε, το δεχόμαστε, το πιστεύουμε. Και είπε ο Θεός την τετάρτη μέρα, ας γίνωση οι φωστήρες εν το στερεώματι του ουρανού. Θυμάστε, το στερεώμα του ουρανού ήταν πάνω από τη γη και κάτω από τα σύννεφα. Τώρα μας παρουσιάζει ο Θεός ότι δεν είναι μόνο αυτό το στερεώμα του ουρανού, είναι και πάνω από τα σύννεφα, αλλά όχι στο σύμπαν, στον αστρικό κόσμο. Δεν μας λέει για φωστήρες, γιατί υπάρχουν πολλοί, πολλοί ήλιοι. Μας μιλάει για το δικό μας το ηλιακό σύστημα, που υπάρχει ένας ήλιος και μια σελήνη. Από εκεί ύστερα θα μας τα πει όταν πάμε πάνω. Τι συμβαίνει εκεί, τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε πάνω. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι αυτά που δεν ξέρουμε είναι διπλάσια από αυτά που ξέρουμε. Και είπε λοιπόν ο Θεός, ας γίνωση φωστήρες εν το στερεώματι του ουρανού, για να διαχωρίζουν την ημέρα από τη νύχτα, και ας είναι αυτοί οι φωστήρες διασημεία, καιρούς, και μάλιστα το εβραϊκό κείμενο εδώ μιλάει για καθορισμένους καιρούς εορτών. Είναι μια άλλη θεολογική άποψη, πολύ σημαντική, πώς είναι προσδιορισμένες οι εορτές μέσα στο εορτολόγιο της Παλαιάς Διαθήκης και πώς έχουν άμεση σχέση με το ηλιακό μας σύστημα. Είναι πολύ ενδιαφέρον, αν θέλετε μπέστε στο ίντερνετ, βέβαια είναι στα αγγλικά, γιατί είναι μελέτη που έχει γίνει από την NASA, όχι από την NASA, μέσα από τα ευρήματα της NASA, και προσδιορίζει τις εορτές του Ισραήλ σε λεπτομέρειες. Τις πρώτες που έγιναν με την εκπλήρωση της πρώτης έλευσης του Χριστού και τις δεύτερες που τις περιμένουν να γίνουν, που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, η Δευτέρα Παρουσία και η Σκηνοπηγία, τέσσερις έχουν γίνει, και οι τρεις τελευταίες που μένουν, η αρπαγή της Εκκλησίας, η Δευτέρα Παρουσία και η Σκηνοπηγία, που είναι η Χιλιετής Βασιλεία. Όποιος θέλει και έχει όρεξη, ας μπει μέσα στο ίντερνετ, είναι πολύ ωραία μελέτη, την έχω διαβάσει, νομίζω ότι έχει γίνει και στα ελληνικά. Δεν την έχω δει, αλλά μου είπανε, σήμερα μάλιστα μου το είπε, πήρε ένας αδελφός να με ρωτήσει και μου είπε ότι είναι και στα ελληνικά. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δείτε πώς προσδιορίζονται οι εορτές και τι ωραία που είναι όλα φτιαγμένα από το Θεό. Λοιπόν, διασημεία, καθορισμένους καιρούς εορτών και ημέρας και νη αυτούς. Και ας είναι διαφωστήρας εν το στερεώματι, διαναφέγγωση επί της γης.
Άρα λοιπόν το στερέωμα είναι και πάνω από τα σύννεφα, που είναι ο ουρανός, ο ήλιος, η σελήνη και τα αστέρια, για να φέγγουνε στη γη. Και έγινε ούτω. Και έκαμε ο Θεός τους δύο μεγάλους φωστήρας, τον φωστήρα το μέγα διαναξουσιάζει επί της γης, επί της ημέρας που είναι ο ήλιος, και οι άνθρωποι με τη μυθολογία τους τον θεοποίησαν. Και δεν μιλάμε για θεολογίες, μιλάμε για τη δημιουργία του Θεού. Δεν είναι παραμύθια, είναι ο Λόγος του Θεού, που όπως είπαμε και πριν, δια του Λόγου του Θεού εκτίστησαν τα πάντα, οι αιώνες, ώστε τα βλεπόμενα, και βρίσκουν και δικαιολογίες και απόψεις για να τα υπερασπιστούν. Εμείς ξέρουμε όμως ότι έγιναν όλα με το Λόγο του Θεού. Είπε ο Θεός και εγένετο. Και έτσι φτάσαμε μέχρι την τέταρτη μέρα, που έχουν φτιαχτεί το φως, το στερέωμα, ο ουρανός, οι θάλασσες και η ξηρά, η βλάστηση, και την τετάρτη μέρα ολοκληρώθηκαν ο ήλιος, η σελήνη και τα αστέρια, και έτσι πως το βλέπουμε στο δικό μας ηλιακό σύστημα. Αδερφοί, μην παραβλέπουμε το θαύμα το μεγάλο που λέγεται γένεσης και πετάτεφος. Μόνο ο άνθρωπος του Θεού ξέρει την αλήθεια για τη δημιουργία των πάντων. Μόνο ο άνθρωπος του Θεού. Και αυτό είναι εξαποκαλύψεως. Ο Θεός είναι Θεός που αποκαλύπτεται. Δεν ανακαλύπτεται, αποκαλύπτεται. Και θυμηθείτε πώς τα έδωσε αυτά στο Μωυσή. Του λέει ανέβα πάνω στο όρος, και εκεί κατέβηκε η παρουσία του Θεού, και τόσο φοβερόν ήταν, λέει, το θέαμα. Ο Απόστολος Παύλος το περιγράφει, που είπε ο Μωυσής έντρομος, χάνομαι, το διαβάζω από μέσα. Δεν προσήλθε εις όρος ψηλαφόμενο και καιόμενο με πυρ, και ιζόφων και σκότος και ανεμοστρόβιλων και σάλπιγκος ήχων και φωνή λόγων, την οποίαν οι ακούσαντες τότε παρεκάλεσαν να μην λαλήθει πλέον προς αυτούς, διότι δεν υπέφερον το προστατόμενο, και ζώων ανεγγύσει το όρος θα λιθοβοληθεί ή με βέλη θέλει κάτω το ξεφθεί. Και τόσον φοβερόν ήταν το φαινόμενο, ώστε ο Μωυσής είπε κατάφοβος είμαι και έντρομος. 40 μέρες έμεινε εκεί. Και ο Θεός του τα περιέγραψε και ο Μωυσής τα έγραφε. Με απίστευτη λεπτομέρεια. Ο Θεός τα αποκάλυψε και ο Μωυσής μας τα μετέφερε. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ασήμαντοι, άχρηστοι, άθλοι άνθρωποι είμαστε, και όμως εδέησε ο Θεός μέσα από ένα μικρό βιβλιαράκι που λέγεται Γένεσης, και είναι λίγες σελίδες. Ξέρετε πόσες σελίδες είναι η Γένεσης? Η Γένεσης είναι 50 σελίδες, 91. Αν δεν λάβουμε υπόψη μας ότι ο μεγάλος αριθμός είναι της Γένεσης μετά τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, τότε το μυστήριο της δημιουργίας είναι απόλυτο, παραδομένο σε μας μέσα σε μικρό αριθμό σελίδων. Ξέρουμε την αλήθεια, αδερφοί. Και ο διάβολος δεν μπορεί να μας κοροϊδέψει. Γι' αυτό φρύτη. Είναι πεσμένος. Είναι απεριμένος. Και το σημαντικότερο από όλα είναι νικημένος πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Ευχαριστούμε το Θεό για αυτό το βιβλίο. Δεν ξέρετε πόσο αγαπάω αυτό το βιβλίο. Τι να σας πω. Δηλαδή, αν μίλαγα ανοήτως, θα έλεγα ότι είμαι ερωτευμένος με αυτό το βιβλίο. Αδελφοί, είναι η απόλυτη αλήθεια. Μέσα από εδώ γνωρίζουμε τα πάντα. Μέσα εδώ
είναι και κρυμμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Μέσα σε αυτό το μικρό βιβλιαράκι γνωρίζουμε τα πάντα. Δεν γνωρίζουμε μόνο τα υλικά, τα επί της γης, αλλά γνωρίζουμε και τα εις τον ουρανό. Γνωρίζουμε για το θρόνο του Θεού, για τα στρατεύματα του ουρανού, για τους αγγέλους του Κυρίου, για τη δόξα του Θεού. Και γνωρίζουμε και όλο το σχέδιο και το έργο του Θεού που μας αφορά σε προσωπικό επίπεδο, σε οικογενειακό επίπεδο, τα πάντα, σε λεπτομέρειες, σε εκκλησιαστικό επίπεδο και σε ανθρώπινο επίπεδο. Και η Γραφή μας καταρτίζει σε τρία πράγματα. Πρώτον, στην απόλυτη αλήθεια. Δεύτερον, στην νοοτροπία που πρέπει να έχει ο άνθρωπος του Θεού. Και τρίτον, στην πρακτική που πρέπει να έχει ο άνθρωπος του Θεού. Γι' αυτό και ο λόγος, ο Κύριος μας λέγει, γνωρίζετε τα πάντα, γιατί έχετε το χρήσμα και δεν χρειάζεται κανείς να σας διδάξει. Έχοντας το χρήσμα, ο λόγος του Θεού μας αποκαλύπτεται. Και είναι το μόνο βιβλίο που δεν χρειάζεσαι παιδεία για να το διαβάσεις. Αν θες να διαβάσεις ένα σύγγραμμα ιατρικό, νομικό, πρέπει να έχεις παιδεία για να το καταλάβεις. Είναι το μόνο βιβλίο που μπορεί να το διαβάσει μικρός, μεγάλος, μορφωμένος, αμόρφωτος, γέροντας παιδί. Και αν δεν είναι αναγεννημένος δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα. Να το διαβάζει όπως εγώ πριν αναγεννηθώ το διάβαζα και με έπιανε ο ύπνος. Και όταν αναγεννηθείς ξαφνικά, αυτό το βιβλίο γίνεται ζωντανός λόγος και αρχίζει και σου μιλάει, σου αποκαλύπτει, σου φανερώνει. Θυμάμαι ότι εκείνη την περίοδο που το πρωτοδιάβασα, ήμουνα στο Αίγιο, ήμουνα ενθουσιασμένος, διάβαζα όλη τη νύχτα και έβλεπα και έβλεπα και δεν ήθελα να κοιμηθώ. Τότε αγάπησα το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό, αδερφοί, να αγαπήσουμε το Λόγο του Θεού. Να τον αγαπήσουμε. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη του Θεού που μας σώζει. Αμήν, αδερφοί. Είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπέρ πάσαν δύστολμων μάρχαιρα και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος. Στο Λόγο του Θεού τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα. Μέσα στο Λόγο του Θεού παίρνεις απαντήσεις, παίρνεις δύναμη. Σου δίνει αγάπη, σου δίνει πίστη, σου δίνει ελπίδα. Δεν χρειάζεται ο άνθρωπος τίποτα άλλο, μόνο το Λόγο του Θεού και τα έχει όλα. Ο Θεός να μας βοηθήσει να διατηρήσουμε την αγάπη μας